Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η σημερινή εκπομπή Life Plus είναι κυρίως αφιερωμένη στις γυναίκες και δεν θέλω να βγάζω απ' έξω τους άντρες, γιατί ό,τι αφορά τις γυναίκες πρέπει να είναι και οι άντρες δίπλα για να τους συμπαραστέκονται. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εμμηνόπαυση. Ένα πολύ φυσιολογικό κομμάτι της ζωής κάθε γυναίκας, που η κάθε γυναίκα ωστόσο το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Άλλες θεωρούν ότι είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της ζωής τους, γιατί αφήνουν πίσω τη γόνιμη περίοδο, και άλλες θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία να απαλλαγούν από κάποια φορτία που είχαν στο παρελθόν και να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο για τη ζωή τους. Σήμερα φιλοξενώ στο στούντιο την γυναικολόγο ιατρό Μαρία Γαβρίλινα, με την οποία θα συζητήσουμε εκτενέστερα αυτό το θέμα. Σε καλωσορίζω, κυρία Γαβρίλινα. Γεια σας, κύριε Μαρία. Λοιπόν, πώς θα χαρακτηρίζατε εσείς αυτό το κομμάτι της ζωής κάθε γυναίκας? Ούτε εγώ δεν θα ήθελα να βγάλω τους άντρες έξω και θα ήθελα να ορίσω την μηνόπαυση ότι αφορά και τους άντρες, βέβαια, με τα δικά τους στοιχεία, δηλαδή έλλειψη ορμονών από την δική τους πλευρά. Οπότε αφορά όλους, και γυναίκες και άντρες. Άρα περνάνε και οι άντρες τη δική τους εισαγωγικά μηνόπαυση. Τελευταία χρόνια στη ιατρική οι επιστήμονες άρχισαν και δίνουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και μεγάλη σημασία και στα θέματα, δηλαδή τι ακριβώς βιοχημικά συμβαίνει και στο σώμα του άντρα. Όμως, εντάξει, εγώ γνωρίζω πιο καλά σαν γυναικολόγος τα θέματα γυναικεία, όπως είπατε. Και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι τα συνηθισμένα, δηλαδή συνηθισμένες ιδέες ότι η μηνόπαυση έρχεται γύρω στα 50, αυτό δεν ισχύει ουσιαστικά, γιατί οι βιοχημικές αλλαγές ξεκινάνε μετά τα 35 χρονών, ως και δηλαδή ακούγεται λίγο έτσι τραγικό. Ακούγεται πολύ 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 νωρίς, γιατί ναι, 35 χρονών μια γυναίκα ακόμη είναι στη γόνιμη της περίοδο, είναι περιμένει να κάνει τα παιδιά της. Ακριβώς, είναι στη γόνιμη περίοδο, ακόμα δηλαδή βλέπει και περίοδο, όμως βιοχημικά αρχίζουν αλλαγές. Γι' αυτό και εμείς όταν έχουμε προσπάθειες οι εξωματικές, έχουμε πιο μειωμένα αποτελέσματα στην εξωσωματική υποβοηθούμενη μέθοδο μετά τα 35. Άρα μετά τα 35 αυτές οι αλλαγές σε πόσο χρονικό διάστημα μπορούν να μας οδηγήσουν σταδιακά, μέσα από όλα τα στάδια που τηρούνται, στην εμμηνόπαυση, αν δούμε αυτά από τα 35? Ναι, αυτό είναι πολύ προσωπικά, και σε κάθε γυναίκα θα συμβεί διαφορετικά. Βέβαια, σχετίζεται και πολύ με το κληρονομικότητα, με την κληρονομικότητα, τι κατάσταση περνούσαν οι γυναίκες στην οικογένειά της και τι προδιάθεση έχει κάθε μία. Μάλιστα. Άρα ας πάμε έτσι λίγο στα στάνταρ, να πάμε όχι στα ακραία περιστατικά, να πάμε στα φυσιολογικά. Μία γυναίκα πότε να περιμένει για τις νεαρές μας τηλεθεάτρες ότι θα έρθει στο στάδιο της κλιμακτηρίου, που είναι πριν από την εμμηνόπαυση, και πότε αναμένει περίπου, σε ποια χρόνια αναμένουμε την εμμηνόπαυση στη γυναίκα? Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε, δηλαδή όταν εγώ μιλώ για τις αλλαγές βιοχημικές μετά τα 35, δεν εννοούμε ότι αυτή, δηλαδή ξεκινά έντονα μηνόπαυση με όλα τα συμπτώματα, δηλαδή όπως να σταματήσει περίοδος, να έχει εξάψεις, να έχει όλα τα συμπτώματα του κλιμακτηρίου. Εμείς μιλούμε για βιοχημικές αλλαγές στο σώμα, οποίες θα κατοδηγήσουν σιγά σιγά, αν δεν διορθώνονται και δεν δίνουμε προσοχή, θα κατοδηγήσουν σε όλη αυτή την εικόνα του κλιμακτηρίου. Η πρώτη ορμόνη, η οποία αντιδρά και σταματά να παράγεται σε αρκετό βαθμό, σε αρκετό επίπεδο από οθήκες, είναι η προγεστερόνη. Και κλασική, δηλαδή μέχρι τώρα, η ιδέα πως περιγράφουμε τη μηνόπαυση σχετίζεται με τα εστρογόνα. Και ξεχάσαμε λίγο το θέμα της προγεστερόνης και αφήσαμε λίγο πίσω. Μόνο τα εστρογόνα. Όμως, το πρώτο declination, δηλαδή η πρώτη
χαμήλω, ναι, δηλαδή η πρώτη που χαμηλώνει η παραγωγή, εντάξει, τα πρώτα βήματα ξεκινάνε από αυτή την ορμόνη. Γι' αυτό και γύρω στα 40 πολλές γυναίκες μπορεί να έχουν έντονες αιμορραγίες, μπορεί να έχουν συμπτώματα από μορφώματα, δηλαδή σαν κύστες, κύστες οθικών, κύστες στο στήθος, πολύποδες στον τράχυλο και εντομητρίο, ενώ μειώματα. Όλες αυτές οι καταστάσεις, όλα αυτά τα μορφώματα σχετίζονται με έλλειψη και δυσαναλογία μεταξύ προγεστερόνης και στρογόνων. Ωραία, η ηλικία της αμυνόπαυσης είναι γύρω στα 50? Ή δεν θέλουμε να πούμε... Ναι, δεν θέλουμε να πούμε, γιατί όπως σας εξήγησα, η μηνόπαυση, δηλαδή, δεν είναι μόνο εκείνη η κλασική εικόνα όταν η γυναίκα σταματάει να βλέπει περίοδο και ξεκινάνε εξάψεις και άλλες, όλα τα άλλα τα συμπτώματα, όπως κατάθλιψη, όπως να ναι, βάλει θα πούμε βάρος. Ναι, στην πορεία. Όμως, αναφέρατε και το κληρονομικό και το ιστορικό κάποιας γυναίκας. Άρα η γυναίκα ως ένδειξη μπορεί να λαμβάνει και τη μαμά της, δηλαδή πότε είχε τα πρώτα συμπτώματα, Βέβαια. Πότε έχει μπει σε κλιμακτήριο και μετά κλπ. Αυτά είναι ενδείξεις για μια γυναίκα, τη μητέρα. Βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτές τις πληροφορίες και όχι μόνο άμεσα, δηλαδή σχετίζουμε με την μητέρα. Πρέπει να σχετίζουμε και με άλλα συγγενικά άτομα στην οικογένεια. Αν οι άλλες γυναίκες, ας πούμε θείες, η αγιά, αδελφές, οι θείες της μητέρας, αν αυτές είχαν πρόωρη μηνόπαυση. Και αυτό είναι ένα ιστορικό, δηλαδή ένα γεγονός από το ιστορικό, οικογενικό ιστορικό της γυναίκας, τι μπορούμε να αναμένουμε και με τι σχετίζονται κάποια συμπτώματα, κάποια παράπονα που μπορεί να εκφράζει μια πελάτησα. Γιατρή, θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Παίζει ρόλο και πότε έχει ξεκινήσει ο γόνιμος κύκλος μιας γυναίκας, δηλαδή πότε, σε ποια ηλικία ξεκίνησε να βλέπει περίοδο? Σχετίζεται ναι και όχι, αλλά πάλι δηλαδή μπορεί να μας δώσει κάποιες πληροφορίες έξτρα, γιατί αν ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς, σημαίνει ότι οι οθήκες δουλεύουν σε περισσότερο βαθμό. Μάλιστα. Και θα περιμένουμε ότι θα μας υποστηρίξουν και για περισσότερα χρόνια μετά. Και συνήθως είναι αυτές οι γυναίκες που βλέπουν περίοδο ακόμα μέχρι 54, βλέπουν μέχρι 55 χρόνων. Υπάρχει περίπτωση και άλλοι σωματικοί ή ψυχολογικοί παράγοντες να οδηγήσουν μια γυναίκα στην αιμηνόπαυση? Ψυχολογικοί παράγοντες. Βέβαια, όλα παίζουν ρόλο. Και εντάξει, δηλαδή το στρες το λεγόμενο πάντα είναι μια πρόκληση για διάφορα συμπτώματα. Και εκεί που είναι πιο ευαίσθητο όργανο, εκεί και θα έχουμε ελαττωμένη λειτουργία. Οπότε αν ιστορικό έχουμε δηλαδή στην εφηβεία μια γυναίκα που δεν έχει σταθεροποιηθεί ο κύκλος για πολλά χρόνια. Είχαμε μια κατάσταση ή προδιάθεση για πολυκυστικές οθήκες ή δυσλειτουργία οθήκων. Είχαμε κάποιες ανομαλίες της εγκυμοσύνης, της γέννης κτλ. Βέβαια όλα αυτά μας δίνουν άλλες πληροφορίες ότι ενδοκρινολογικό γυναικολογικό σύστημα δεν είναι αρκετά ισορροπημένο και τότε και το στρες βέβαια εδώ μπορεί να παίζει ρόλο. Και το στρες μπορεί να παίζει ρόλο, αλλά και ο τρόπος ζωής της γυναίκας. Αν καταναλώνει αλκοόλ, αν είχε έξτρα σωματικό βάρος, αν γυμναζόταν, όλα αυτά συντείνουν στο πότε ακριβώς ή αν θα καθυστερήσει ή όχι προς την εμμηνόπαυση. Μου άρεσε πολύ αυτή η μελέτη που μου τη στείλατε, κύριε Μαρία, ευχαριστώ. Και εκεί ακριβώς ανάφεραν, δηλαδή, αυτή την ομάδα από 40 χρονών. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο, δηλαδή, έχουμε στις έρευνες και στη γιατρική έχουμε περισσότερη έννοια ότι όντως, δηλαδή, τα συμπτώματα μπορούν να ξεκινήσουν πολλά πιο νωρίς και όχι στα 50, όπως είναι συνηθισμένη η ιδέα για όλους μας. Συγκεκριμένη μελέτη, αν με επιτρέπετε, αναφέρει
τον τρόπο ζωής και τα λοιπά, και οι γυναίκες που έχουν βάλει βάρος, δηλαδή ήταν υπέρβαροι πάνω από 10 κιλά, στην ηλικία από 16 χρονών μέχρι τα 30 τους, 38 νομίζω, είχαν ακριβώς καλύτερη κατάσταση, δηλαδή προμενοπαυσιακά, κατεστερούσαν και είχαν λιγότερα συμπτώματα. Ακριβώς, εδώ η έρευνα έχει γίνει από τον γιατρό Μόρις και σας την έχω παραθέσει και εσάς. Ναι, και αυτό που λένε ότι είχαν, όπως είστε θελόντριες, είχαν εξεταστεί και είχαν αυξήσει το σωματικό τους βάρος κατά περίπου 16 κιλά στις ηλικίες 20 με 39 ετών, πήκα στην εμμηνόπαυση σχεδόν ένα χρόνο αργότερα. Άρα αυτό καθυστέρησαν. Αυτό εξηγεί ότι οι ορμόνες μας αποθηκεύονται σε λιπαρό ιστό, μοριακό ιστό, και επίσης παράγονται κάποια ένζυμα από λιπαρό ιστό, παράγεται αρωματάζει λιγόμενη, και αυτή είναι μια ουσία οποία δρά στο ανθρώπινο σώμα σαν, σαν εστρογόνα, κάνει μίμηση εστρογόνων. Γι' αυτό και πολλοί άντρες που έχουν περισσότερο βάρος, που έχουν, είναι υπέρβαροι, έχουν και υπερμαστία. Και αυτό στο είναι εξωτερικό, ναι, η στατιστική στην Αμερική ότι έχουν αποταθεί περισσότερες φορές από γυναίκες για breast reduction άντρες, λόγω του ότι είναι περισσότεροι εκεί στα Ηνωμένα Έθνη, είναι περισσότερο, έχουν περισσότερο βάρος αυτοί. Να συνεχίσουμε σε αυτή την μελέτη, την έρευνα, και να πούμε ότι σε άλλες εθελόντριες, λέει εδώ, που έπιναν πάνω από 2 ποντά τη μέρα στις ηλικίες 25 με 49 ετών, γυμνάζονταν συστηματικά και έντονα στις ηλικίες 30 με 49, ήταν χορτοφάγοι, μπήκα στην εμμηνόπαυση λιγότερο από ένα χρόνο σε σύγκριση με τις άλλες γυναίκες. Άρα αυτές πιο γρήγορα. Ναι, πιο γρήγορα. Εντάξει, εννοείται ότι ο αλκοόλ έχει επιρροή πάνω στο μεταβολισμό και στο βιοχημικό μεταβολισμό, δηλαδή και απορρόφηση, επεξεργασία του λεπτού και παχύεντέρου, που γίνεται κύρια επεξεργασία από αρχικές ουσίες σαν πρωτεΐνες, αμινοξέ και τα λοιπά, οποία θα χρησιμοποιηθούν μετά για να χτιστούν, επαναχτιστούν ορμόνες μας. Οπότε οι γυναίκες αυτές που δηλαδή, λαμβάνουν αλκοόλ σε περισσότερο βαθμό, όπως είπατε, 2 ποτήρια, μάλιστα, πάνω από 2 ποτά την ημέρα, εννοείται ότι έχουν κάποιες καταστάσεις κακής απορρόφησης του εντερικού συστήματος. Και άλλοι που γυμνάζονται υπερβολικά, βέβαια πάλι δεν έχουν αρκετό ιστό λιπαρό, δηλαδή από το λίπος, και δεν έχουν καλές αποθήκες. Και το καλό παράδειγμα μου αρέσει εδώ πολύ οι κοπέλες που είναι modeling, που είναι, κάνουν το modeling, και δεν έχουν λίπος καθόλου πάνω τους και αντιμετωπίζουμε θέματα όταν μπαίνουν στην αμενόρρεια, δεν έχουν περίοδο. Οπότε λίπος είναι πολύ σημαντικό ιστός και παίζει ρόλο στο μεταβολισμό των ορμονών. Δεν μιλώ τώρα για πάρα πολύ, δηλαδή μεγάλη ποσότητα, και δεν μιλώ τώρα, δεν κάνω προπαγάνδα τώρα να είμαστε υπέρβαροι, αλλά σε φυσιολογικό επίπεδο. Στα φυσιολογικό επίπεδο πρέπει να το έχουμε. Παραμένουμε σε αυτή τη μελέτη και αναφέρει η γιατρέ εδώ ότι οι γυναίκες που αποκτούν περισσότερα από 3 παιδιά μπαίνουν πιο αργά στην κλιμακτήριο. Αυτό πώς σχολιάζετε? Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει άμεση σχέση με την άλλη ειδικότητα μου, λειτουργική γιατρική, που ασχολούμαι τελευταία 8 χρόνια. Τι εξηγά εδώ? Γυναίκες που είχαν πάνω από 2 παιδιά, 3 παιδιά και πάνω, εκτιθότανε περισσότερο χρονικό διάστημα σε ψηλά επίπεδα προγυστερώνης. Και αυτά που είπαμε ακριβώς, ότι η βιοχημική αλλαγή στο σώμα ξεκινά από υποπαραγωγή της προγυστερώνης, εδώ ακριβώς η γυναίκα δηλαδή ήταν καλυμμένη για περισσότερα χρόνια. Και με αυτόν τον τρόπο είναι και πιο προστατευμένη για να μην χάσει και άλλες ουσίες. Γιατί στη λειτουργική γιατρική εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην προγυστερώνη. Προγυστερώνη είναι μια ουσία η οποία άμεσα σχετίζεται με μια άλλη προουσία, προορμόνη, οποία είναι και αρχική για να παραχτεί κορτιζόλη. Οπότε οι γυναίκες που είχαν καλά επίπεδα, και στην πρακτική μου, δηλαδή εκεί που αναπληρώνω, και οι γυναίκες
παίρνουν την βιολογικά ταυτόσιμη προγεστερόνη έχουν λιγότερα προβλήματα με όλο το άλλο το μεταβολισμό, η πολυτουργία του θηριοειδή, η πολυτουργία των επινεφρίδιων, η πολυτουργία της ινσουλίνης κτλ. Γιατί όταν κορτιζόλη είναι χαμηλή, όταν είναι προγεστερόνη χαμηλή, είναι και ινσουλίνη χαμηλή. Και θέλουμε να τρώμε συνέχεια. Και δεν έχουμε καλό επίπεδο από ζάχαρη στο αίμα μας, γλυκόζη, και συνέχεια αναζητούμε υδρατάντρικες. Μάλιστα. Αυτά είναι θέματα της διατροφής. Και αφού έχετε αναφέρει τη λειτουργική ιατρική, έτσι με δύο λόγια και να μην αφήσουμε την απορία στους τηλεθεατές, τι ακριβώς είναι, για να περάσουμε, πείτε μας και να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, έτσι, πολύ επιγραμματικά. Εγώ πιστεύω, εντάξει, όπως και οι καθηγητής μου εκεί που σπούδασα, πιστεύουν όλοι ότι είναι μέλλον της ιατρικής και πρέπει να εσασκούμε κανονικά όχι την μικρή ειδικότητα όπως ο καθένας μας. Εντάξει, δεν μιλώ τώρα για εξειδικευμένους χειρουργούς κτλ. Αλλά ως γυναικολόγοι, δηλαδή, εδώ πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και λίγο περισσότερο στο βιοχημικό επίπεδο με το γυναικείο σώμα. Πώς σχετίζεται, δηλαδή, αυτό που είπατε με την χαμηλή ινσουλίνη. Δηλαδή, τι επιρροή θα έχουμε όταν κάποιος βρίσκεται στη φάση διαβήτη δεύτερου τύπου. Πώς σχετίζονται δηλαδή όλα Αλλά στο οργανισμό. Η λειτουργική ιατρική περνά πέρα από το ανθρώπινο σώμα σε πιο βαθύ επίπεδο και μας δίνει περισσότερες γνώσεις να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται με το μεταβολισμό και όχι συμπτωματικά να θεραπεύσουμε, ας πούμε, μια κύστη ή ένα σύμπτωμα ή κάτι που υπάρχει. Ευχαριστούμε που το διευκρινίσατε και με αυτή τη διευκρίνηση πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να συζητήσουμε σε βάθος το θέμα της εμμηνόπαυσης. Επιστροφή στην εκπομπή Life Plus με την γυναικολόγο κυρία Μαρία Γαβρίλη. Να είμαστε εδώ και συζητάμε το θέμα της εμμηνόπαυσης που απασχολεί πολλές γυναίκες, είτε βρίσκονται σε αυτό το στάδιο, είτε πριν, είτε ακόμη και μετά. Θα τα αναλύσουμε όλα σήμερα. Και κυρία Γαβρίλη, σύμφωνα μία στατιστική λέει ότι οι γυναίκες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι κατά το έτος 2030 πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο γυναίκες θα βρίσκονται στην ηλικία άνω των 50. Και άνω των 50 σημαίνει θα είναι εμμηνοπαυσιακές. Όμως, λέει, όταν μια γυναίκα γίνεται εμμηνοπαυσιακή, προσβλέπει σε άλλα τουλάχιστον 30 χρόνια υγιούς και παραγωγικής ζωής. Άρα δεν σταματάει εκεί η ζωή της γυναίκας. Όμως αυτή η ζωή και ουσιαστικά ο οργανισμός της πλέον χαρακτηρίζεται από έλλειψη των ιστρογόνων. Άρα, τι σημαίνει έλλειψη ιστρογόνων και εξηγήστε μας λίγο για τα ιστρογόνα πώς. Ιστρογόνα είναι η κύρια ορμόνη, η οποία θεωρείται θηλυκιά ορμόνη. Και είναι αυτή η ορμόνη δηλαδή, που είναι υπεύθυνη η γυναίκα να βλέπει περίοδο. Είναι υπεύθυνη να υπάρξει ένα καλό οάριο και ένα καλό, να έχει δηλαδή καλό επίπεδο γονιμότητας. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές αποδοχές, όπως και στο αγκιακό σύστημα, όπως στα μαλλιά, στο δέρμα το κύριο. Και βέβαια αποδοχές υπάρχουν παντού, σε όλα τα όργανα. Με έλλειψη αυτής της ουσίας αρχίζει και μεταβολισμός, μπαίνει σε μια καταιγίδα. Όμως, η ιατρική πολεμά τελευταία χρόνια και κάνει πάρα πολλές μελέτες για να εξηγήσει όχι μόνο, δηλαδή, και να αναπληρώσει όχι μόνο το επίπεδο των ιστρογόνων, να βρει όμως και πολλές άλλες ορμόνες, σαν πρεγνυναλόνη, προγεστερόνη που σας ανάφερα, μια ουσία που λέγεται DHEA, που είναι προουσίες. Από DHEA παράγονται ιστρογόνα. Οπότε στα πανεπιστήμια τώρα και υπάρχουν χημεία μπορούμε να ελέγξουμε τι επίπεδο έχει ο καθένας. Και όταν αρχίζει έλλειψη και από προουσία, σημαίνει ότι θα έχουμε έλλειψη και στην ολική ουσία, σαν τα ιστρογόνα. Οπότε, για να προσφέρουμε ένα καλό επίπεδο υγείας και να πολεμήσουμε όλα τα συμπτώματα της περιμενόπαυσης, μηνόπαυσης, καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη ότι δεν είναι μόνο τα ιστρογόνα, αλλά και πολλές άλλες ουσίες που μετά τα 35 αρχίζουν και δεν παράγονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Και όταν χρειάζεται μπορούμε να αναπληρώσουμε και αυτά. Άρα είναι καλό μια γυναίκα
Έτσι, όταν θεωρηθεί ότι μπαίνει λίγο στην κλιμακτήριο, να κάνει αιματολογικές εξετάσεις και να δει πού είναι τα επίπεδα όλων αυτών των ορμονών για να μπορέσει να, μετά με την έλλειψή τους να τα, να μπορέσει να, όχι να τα αναπληρώσει, αλλά να φτιάξει λίγο την ισορροπία. Μπράβο, ναι. Είναι πολύ καλά βέβαια και κάθε μία με τα συμπτώματα. Δηλαδή όταν χρειάζεται και όταν έχουμε ανησυχίες, όταν ας πούμε μέσα σε ένα χρόνο χάσαμε κάποιους κύκλους και δεν βλέπουμε πλέον περιοδοτακτικά, μπορούμε να κάνουμε εξετάσεις. Εξετάσεις δεν είναι μόνο αιματολογικές, είναι και εξέταση από το σάλιο, ο οποίος θα μας δώσει ακριβή εικόνα τι γίνεται και με τους μεταβολίτες, γιατί τι συμβαίνει δηλαδή πιο συχνά, ότι η καλή ουσία, εστραδιόλη λεγόμενη, που είναι, αντιπροσωπεύει την ομάδα εστρογόνων, αυτή η ουσία η πρώτη πάλι αρχίζει και δεν παράγεται σε σωστά επίπεδα. Οι άλλες δύο ουσίες, που είναι εστρόν και μια άλλη ουσία, αυτές αναπληρωτικά παράγονται περισσότερα. Οπότε εκεί στους μεταβολίτες έχουμε μια δυσυναλλογία, που πάλι δεν είναι καλό και έχουμε προδιάθεση και για καρκίνο, ειδικά κάποιος αν έχει οικογενειακό ιστορικό και έχει καταστάσεις από γονίδια, μια προδιάθεση. Αυτές οι μεταβολίτες σε κακή δυσαναλογία προκαλούν καρκίνο του στήθους, οθικών κτλ. Οπότε καλό θα ήταν να ξέρουμε όχι ακριβώς δηλαδή ολικό το επίπεδο, αλλά και τους μεταβολίτες. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στο κεφάλαιο συμπτώματα κλιμακτηρίου. Είναι κάτι που απασχολεί πολύ τις γυναίκες, γιατί όντως αναφέρατε για τις εξάψεις, αναφέρατε και άλλα συμπτώματα που κάνουν λίγο δυσλειτουργική τη ζωή τους. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε έτσι λίγο, να πούμε ξανά ποια είναι τα κύρια συμπτώματα της κλιμακτηρίου και πώς μπορεί μια γυναίκα να τα ξεπεράσει με ανώδυνο τρόπο. Ωραία. Εδώ τότε πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στην έλλειψη της προγεστερόνης. Μάλιστα. Και να πούμε τα συμπτώματα της έλλειψης αυτής, της ουσίας, και μετά να αναφέρουμε δηλαδή, αυτό που συμβαίνει γύρω στα 40, ναι, και μετά να πούμε τι συμβαίνει ακριβώς γύρω στα 50, όταν αρχίζουμε και έχουμε έλλειψη από τα εστρογόνα. Η προγεστερόνη είναι πάρα πολύ σημαντική και τώρα που θα σας αναφέρω, θα, κάθε μία είμαι σίγουρη ότι θα βρει μικροσυμπτώματα έλλειψης από αυτό. Καταρχάς είναι περισσότερη ανάγκη για πολλές ώρες ύπνου. Μετά τα 40 όλα αυτά που γύρω λέτε. Στα 40, μετά τα 35. Ποια γυναίκα δεν το έχει αυτό. Φουσκωμένο στήθος, προμηναριακό σύνδρομο. Ποια γυναίκα δεν έχει αυτό. Αυτό πάλι σχετίζεται με έλλειψη προγεστερόνης και δεν είναι φυσιολογικό όπως πιστεύουν πάρα πολλές ότι είχε η μητέρα μου, έχω και εγώ και μπορεί να είναι εντάξει. Είναι ένα σύμπτωμα της ηλικίας και είναι μόνο. Είναι σύμπτωμα της ηλικίας. Εντάξει, όχι, μιλάμε τώρα για συγκεκριμένη ομάδα. Μάλιστα. Γιατί παθαίνουν και μικρά κοριτσάκια όταν αρχίζουν να σχεδιάζονται και να ολοκληρωθεί ο κύκλος ορμονών και εκεί μπορεί να υπάρχουν κάποιες καταστάσεις όπως είναι πολυκυστικές οθήκες και, και multiple cyst ovaries, δηλαδή πάλι σχεδίζονται με έλλειψη προγεστερόνη, η κακή αναλογία. Εντάξει, οπότε βουσκωμένο στήθος, κακή διάθεση που θέλουμε να κλαίμε χωρίς λόγο και μετά σε 10 λεπτά πάλι αλλάζει διάθεση και είμαστε καλά. Δυσπαρεύνια, αισθηματικές πυροβολικές αντιδράσεις, να μην θέλουμε να μας πλησιάζει ο σύντροφος μας, δυσκολιότητα, φουσκωμένα πόδια και κελιά, εύθραυστα μαλλιά και πτώση μαλλιών, θολό δέρμα. Όλα αυτά είναι τα συμπτώματα έλλειψη της προγεστερόνης. Ωραία, μια γυναίκα τώρα που ακούει από το σπίτι της και θεωρεί, είναι και στην ηλικία των 40 και θεωρεί ότι έχει κάποια από αυτά τα συμπτώματα. Τι μπορεί να κάνει? Να έρθει για γυναικολογική εξέταση και εκεί συνήθως το υπέρηχο μπορούμε να διαπιστώσουμε άλλα περισσότερα συμπτώματα. Για παράδειγμα, όταν έχουν μικροκύστες πάνω στον τράχυλο. Πάλι σχετίζεται με έλλειψη προγεστερόνης.
Και μητρώντας αυτή την ουσία, πόσο είναι, τι επίπεδο έχει από το σάλιο, μπορούμε να χορηγήσουμε την κατάλληλη ποσότητα. Ή καμιά φορά για οικονομικούς λόγους που αν δεν μπορεί να κάνει την εξέταση, μπορούμε να πειραματίσουμε και να ξεκινήσουμε από μια μικρή ποσότητα για να αναπληρωθεί η έλλειψη. Και αν δεν είναι αρκετή και έχουμε βελτίωση, δηλαδή ο γιατρός εκεί θα χορηγήσει, θα αυξήσει την ποσότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι γιατί πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιες γυναίκες που μας ακούνε ενδεχομένως να έχουν όλα αυτά τα συμπτώματα, να θεωρούν ότι είναι της ηλικίας που λέμε έτσι, γενικότερα ναι, στην ναι, κοινωνία. Ναι, όμως, κάθε τι που συμβαίνει σε εμάς και στο σώμα μας υπάρχει και η ανάλογη εξήγηση. Και μας το δώσατε τώρα με την έλλειψη προγεστερώνης. Ακριβώς αυτό. Οπότε πρέπει να ενημερωθούμε και να γνωρίζουμε ότι αυτά τα συμπτώματα μπορούν να καταπολεμήσουν και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε και όλος ο κύκλος από ορμονών, όπως σας είπα προηγουμένως, γιατί η προγεστερόνη σχετίζεται με άλλες τρεις ουσίες, όλος ο κύκλος για να καταστέλνεται δηλαδή, αυτή η προδιάθεση για διαταραχή και να μακραχρονίσουν να εμφανιστούν τα συμπτώματα της διαταραχής. Όταν προβλέψουμε γύρω στα 40 και δούμε τον εαυτό μας και πάμε και κάνουμε και τις αναλύσεις μας και πάρουμε και την προγεστερόνη, τότε τα συμπτώματα της κλιμακτηρίου θα είναι πιο ήπια, θεωρείτε? Βεβαίως θα είναι πιο ήπια, αλλά και γενικώς η ποιότητα ζωής θα είναι πολύ πιο καλή, γιατί αν αντιλαμβάνεστε, δηλαδή μια γυναίκα λειτουργεί καλά και δεν έχει φουσκωμένο στήθος και τα μαλλιά της είναι πιο καλά και βέβαια το πιο σημαντικό εδώ για ποιότητα ζωής δεν είναι τα μαλλιά, είναι το λογικό, φυσικά, αισθηματικό κομμάτι. Και λειτουργεί καλά και στην δουλειά της είναι πιο καλή απόδοση και πάει σπίτι και δεν είναι κουρασμένη και μπορεί να αναπληρώσει τον ύπνο της μέσα σε λιγότερες ώρες και να μην χρειάζεται και πάρα πολλά διαγερτικά, καφέ και διάφορα αυτά. Εδώ μιλάμε όντως για βελτίωση ποιότητας ζωής. Και αφού πέτυχε η γιατρική και μέσος όρος ηλικίας μακροχρόνησε και ακόμα θα μακροχρονήσει, εντάξει, μιλάμε ότι πρέπει όντως να προσφέρουμε καλή ποιότητα ζωής και υγείας για άτομα από 50 μέχρι 70, 80, όπως το είπατε. Δίκιο. Έχετε ναι. απόλυτο δίκιο, γιατί είχε αυξηθεί και η ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο της ζωής και κάποιοι λένε ότι και τα 40 είναι τα νέα 20, ότι στα 40 τους οι άνθρωποι αν είναι ρυθμισμένες ορμόνες. Ακριβώς. Λοιπόν, περνάμε στα ιστρογόνα. Περνάμε στα ιστρογόνα. Τα συμπτώματα, δηλαδή τα πιο συνηθισμένη ηλικία, είναι γύρω στα 48-47, γύρω στα 50 με 52, που αρχίζουμε και μιλάμε για περιμενοπαυσιακά συμπτώματα. Αφαιρώ τώρα την ομάδα που έχουν, ας πούμε, και από 26 χρόνων μπορεί να μην λειτουργήσουν όθηκες και από 38, όπως είπαμε. Εκείνες είναι εξαιρετικές περιπτώσεις, στατιστικά δεν είναι πολλές. Μιλώ τώρα για πληθυσμό, για το κοινό γενικώς. Μάλιστα. Κάποια γυναίκα θα αντιμετωπίσει, δηλαδή μέσα σε εκείνη την ηλικία, από 47 μέχρι 52, θα αρχίσει να νιώθει ότι κουράζεται πιο πολύ, χάνει περίοδο, ότι δεν είναι τακτική πλέον. Δεν είναι σταθερός ο κύκλος δεν πλέον. Δεν είναι σταθερός ο κύκλος. Πάλι δηλαδή τα ψυχοαισθηματικά είναι περίπου παρόμοια αυτά, όπως είπα και για την προγεστερόνη, αφορά και τα εστρογόνα. Ότι είναι πιο ευαίσθητη, μπορεί να κλαίει περισσότερα χωρίς λόγο, μπορεί να έχει ανάγκη για περισσότερο αξιμένη όρεξη. Δυσπαρεύνια, γιατί τα τυχώματα του κόλπου λεπταίνουν χωρίς εστρογόνα. Και πολλά άλλα γενικά συμπτώματα, γιατί μπορεί να διαπιστώσει με τον παθολόγο της ότι έχει αυξημένη πίεση. Μπορεί να αρχίζουν τα συμπτώματα υπολειτουργίας του θυρεοειδή αντένα. Μπορεί να δηλωθεί διαβήτης δεύτερου τύπου. Μπορεί ο ορτοπαιδικός να διαπιστώσει ότι έχει κάποιο είδος οστεοπένειας ή ξεγίνησε οστεοπόρωση. Όλα αυτά σχετίζονται με έλλειψη καλών επιπέδων εστρογόνων στο αίμα. Γιατρέ, η λήψη εστρογόνων για πόσο καιρό πρέπει να λαμβάνεται? Υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα? Δηλαδή η υπερβολική λήψη περισσότερες μπορεί να μας οδηγήσει κάπου? Περισσότερες μελέτες μας περιορίζουν δυστυχώς, όμως ευτυχώς
βγαίνουν πάρα πολλές καινούργιες μελέτες. Και όταν εξετάζουν σωστά, όπως σας είπα, μεταβολίτες, και η ουσία η οποία θα χορηγηθεί για αναπλήρωση είναι βιολογικά ταυτόσιμη ορμόνη, εστραδιόλη δηλαδή καθαρή, εκεί κίνδυνος δεν υπάρχει. Απλώς η γυναίκα θα παίρνει τις ορμόνες και θα μετρά κάθε χρόνο, θα μετρά αν είναι αυξήθηκε η ανάγκη της ή αν είναι ικανοποιητική η ποσότητα και πώς νιώθει κτλ. Οπότε οι τελευταίες μελέτες λένε ότι αν μπορούμε να χορηγήσουμε και δεν είναι δηλαδή, περιστατικό ο οποίο είχε καρκίνο στο στήθος ή ο θηκών στην οικογένεια κτλ. Αν μπορούμε να χορηγήσουμε και η γυναίκα συμφωνεί mm-hmm. για να αρχίσει τη λήψη από εστρογόνα, μετά δεν υπάρχει περιορισμός. Δεν υπάρχει περιορισμός. Αυτό Όχι, είναι θετικό. Δεν υπάρχει περιορισμός. Και πάλι όμως τονίζω, δεν μιλώ για παλιές ορμόνες, οποίες που είχαν πάρα πολλές παρενέργειες, ειδικά δηλαδή προκαλούσαν και καρκίνο στο στήθος. Μιλώ για βιολογικά ταυτόσιμη εστραδιόλη. Ναι, να το τονίσουμε αυτό, γιατί εκεί έχει γίνει μεγάλος λόγος για τη λήψη στρογόνων και για τις παρενέργειες που προκαλούν. Άρα εσείς μιλάτε για κάποια συγκεκριμένα εστρογόνα που είναι βιολογικά ταυτόσιμα με την γυναίκα. Ναι. Υπάρχουν mm-hmm. και σε πάτσες, υπάρχουν σε ορμόνες, σε ταμπλέτες, ό,τι επιλέγει εκεί η γυναίκα με τον γιατρό της. Άρα η λήψη στρογόνων είναι η μοναδική εισαγωγικά θεραπεία για την αντιμετώπιση τόσο των συμπτωμάτων όσο και της μηνόπαυσης. Εξαρτάται βέβαια με τι έχουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Αν είναι πιο πολλά τα συμπτώματα όπως είναι εξάψεις και ψυχοαισθηματικές εκδηλώσεις, τότε βέβαια πρέπει να υποστηρίξουμε και το νευρικό σύστημα. Γιατί εδώ είναι ξεκάθαρα αντίδραση του νευρικού συστήματος, δηλαδή πόσο τοξικό είναι το σύστημα και γιατί αντιδρά στην στο μειωμένο επίπεδο εστρογόνων, αντιδρά δηλαδή με ένα υπερβολικό τρόπο. Όταν μιλάμε δηλαδή για ποιότητα ζωής και θέλουμε απλώς να υποστηρίξουμε να παραμένει το σώμα νεανικό, τότε μιλάμε σίγουρα μόνο για την εστραδιόλη, εστρογόνα, και αυτό είναι αρκετό. Mm-hmm. Με το νευρικό σύστημα, we have to deal with, δηλαδή πρέπει να ασχοληθούμε. Χρειάζονται πολλά αντιοξυδητικά, πρέπει να δούμε ποια άλλα συμπτώματα παράλληλα υπάρχουν, αν υπάρχει διαταραχή του ύπνου πρέπει να το φτιάξουμε αυτό. Μελατονίνη τώρα μετριέται και αυτή μετριέται στο σάλιο και είναι πάρα πολύ εύκολο να χορηγήσεις και άλλες ουσίες σαν γκάμπα, αμινοοξέα κτλ. Φυτικά συμπληρώματα μπορούν να χορηγηθούν, βοηθούν σε αυτήν την κατάσταση? Βεβαίως, κάποιες γυναίκες οι οποίες δεν θέλουν να παίρνουν ορμόνες και έχουν, εντάξει, δηλαδή για ψυχολογικούς λόγους. Δηλαδή όταν υπάρχουν εντεντήξεις, εκεί είναι ξεκάθαρα και ο γιατρός δεν θα συμβουλέψει. Εκεί όμως που δεν υπάρχει λόγος να μην χορηγηθεί και η γυναίκα φοβάται για κάποιο λόγο, εκεί βέβαια πάμε στην άλλη ομάδα από ουσίες, στα φυτοεστρογόνα, όπως mm-hmm. το είπατε. Περισσότερα άτομα όμως έχουν αντισώματα, έχουν δυσανεξία στη σόγια και δεν μπορούν να το πάρουν. Μάλιστα. Και έχουν αλλεργικές αντιδράσεις και δεν μπορούν να το πάρουν. Αυτό να λάβετε υπόψη σας. Όμως όταν δεν υπάρχει αντένδειξη, γιατί μελέτες μας δίνουν δηλαδή ίδιες, περίπου ίδιες στατιστικές, ότι αν κάποιος έχει προδιάθεση για καρκίνο το στήθος ή δεν πρέπει να πάρει ορμόνες, δεν πρέπει να πάρει ούτε φυτοεστρογόνα, γιατί αποδοχές θα αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο. Οπότε κάποιος που αντεντείκνεται να πάρει κανονικές ορμόνες, κανονικά αντεντείκνεται να πάρει και τα φυτοεστρογόνα. Και τι μπορεί να κάνει αυτό το άτομο? Σε εκείνες περιπτώσεις, εντάξει, είναι δύσκολες. Προσπαθούμε, όπως σας ανάφερα προηγουμένως, με διάφορες μεθόδους αποτοξίνωσης mm-hmm. να βοηθήσουμε το νευρικό σύστημα για να μην εκφράζεται ουσιαστικά τόσο πολύ. Και πολλές φορές έχει αρκετό αποτέλεσμα, να σας πω. Έχει αρκετό αποτέλεσμα. Ωραία, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Ναι. Αυτά όλα τα συμπτώματα που αντιμετωπίζουμε στην περίοδο της κλιμακτηρίου και κατά την μηνόπαυση, πόσο χρονικό διάστημα μετά την μηνόπαυση παραμένουν ή εξαρτάται από τον κάθε οργανισμό? Τα συμπτώματα. Μιλάτε όταν θεραπεύω, όταν γίνεται μια χορηγία ή χωρίς την χορηγία? Με τη χορηγία είναι. Με τη χορηγία βέβαια αυτό όλα. Καταστέλνονται αμέσως, ναι.
Εντάξει, μπορεί να μειώνονται, δηλαδή μπορεί να μειώνονται σταδιακά μέσα σε ένα μήνα, το πιο πολύ, mm-hmm. και μετά έρχεται καλή ποιότητα ζωής, χωρίς υποστήριξη, χωρίς θεραπεία. Είναι πολύ προσωπικό αυτό και πάλι εξαρτάται, δηλαδή κάποιες φορές είναι υπερβολικές αντιδράσεις και τότε χρειάζονται και έντονα φάρμακα σαν ηρεμιστικά και διάφορα. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που επιλέγουν να μην λάβουν καμία από αυτές τις θεραπείες κατά την περίοδο της μηνόπευσης. Βεβαίως, γυναίκες που γυμνάζονται, όχι υπερβολικά, αλλά είπαμε έχουν καλό μεταβολισμό, μπορεί να ταλαιπωρηθούν 6-8 μήνες και δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραία. Αν θα πρέπει να ξεκινήσει μια θεραπεία μια γυναίκα στην μηνόπευση ή αν επιλέξει να μην ξεκινήσει αυτή τη θεραπεία και περάσουν αρκετοί μήνες, μπορεί να ξεκινήσει θεραπεία πιο μετά ή πρέπει αμέσως να ξεκινήσει θεραπεία μόλις εμφανίσουν τα συμπτώματα για να υπάρχει το κατάλληλο αποτέλεσμα? Όχι, αυτό δεν έχει σχέση, mm-hmm. και μπορεί να ξεκινήσει όποτε επιθυμεί, οπότε κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την ίδια. Εγώ όμως, όπως εντάξει, σας ανάφερα για την λειτουργική ιατρική, συστήνω στις πιλάτησες μου να μετράμε και να διαπιστώσουμε δηλαδή τα αρχικά στάδια όταν γίνεται έλλειψη παραγωγικότητας και μπορούμε να ξεκινήσουμε για να μην μπουν, δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε τη χορηγία πριν να μπουν και πριν να εκδηλωθούν τα έντονα συμπτώματα της μηνόπαυσης. Ωραία. Μιλήσατε πριν για καρκίνο του μαστού. Θέλω να σας ρωτήσω, η λήψη ιστρογόνων κάποια φορά σχετίζεται και με καρδιακές παθήσεις, αλλά και με εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό ισχύει? Γιατί, βεβαίως, ναι, βεβαίως. Κάθε άτομο που παίρνει χορηγία από ιστρογόνο, ακόμα και φύτα ιστρογόνα, ακόμα και αντισυλληπτικά μάλιστα, κάθε γυναίκα πρέπει 8 με 11 μήνες, αναλόγως δηλαδή από το οικογενειακό ιστορικό, πρέπει να κάνει εξέταση εκείνο το λεγόμενο το clotching, δηλαδή για συμπίκνωση αίματος. Mm-hmm. Γιατί πολλές έχουμε προδιάθεση, έχουμε κάποιες διαταραχές, όταν είναι χαμηλό το σίδερο μπορεί να είναι ένας παράγοντας δηλαδή, τρομβοκύτταρα αναπληρωτικά για να αξιθούν. Και έχουμε, δυστυχώς έχουμε κινδύνους σε αυτούς, αλλά και εκφύσεως εστρογόνα συμπυκνώνουν το αίμα. Οπότε εκεί πρέπει να υπάρχει ένα balance και ο γιατρός που χορηγεί πρέπει να ξέρει, να θυμάται, να ελέγχει την συμπύκνωση του αίματος. Και βέβαια σε άτομα που έχουν οικογενειακό ιστορικό για τρόμβωση ή εγκεφαλικά επεισόδια, με πολύ προσοχή χορηγούμε, πολύ μικρές ποσότητες από τα εστρογόνα και δηλαδή θέλει έλεγχο αυτό. Και θέλω να μου επιβεβαιώσετε ή να μου απορρίψετε μία άλλη έρευνα που βρήκα και θεωρεί και λέει εδώ ότι η λήψη ιστρογόνων όταν δίνονται σε γυναίκες μεγάλης ηλικίας, ιδιαίτερα αν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την εμμηνόπαυση, όχι μόνο δεν προστατεύουν, αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακές παθήσεις και καρκίνο του μαστού. Άρα αυτό ισχύει σε γυναίκες μεγάλης ηλικίας, όχι 50, μπορεί να είναι 65, μπορεί να είναι 70. Αυτό ισχύει και όπως σας είπα, δηλαδή πάλι εμείς δηλαδή όταν φτιάχνουμε ένα πρωτόκολλο υποστήριξης πρέπει να συζητήσουμε αν η γυναίκα δεν έχει έντονα συμπτώματα μηνόπαυσης πλέον και ας πούμε η υγεία των οστών είναι optimal και με το κρονολογικά της τα όλα άλλα είναι μπαλανσερισμένα ωραία. Μήπως και δεν υπάρχει λόγος να χορηγήσουμε τα εστρογόνα και καλύτερα να χορηγήσουμε τα όλα άλλα, την πρινιναλόνη, μελατονίνη και όλες άλλες ουσίες, οποίες θα είναι πιο χρήσιμες και για τη μνήμη και για την τόνωση και για απορρόφηση. Και δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσουμε. Όμως έχω και εγώ προσωπικά γυναίκες που είναι 63-65 χρονών και παίρνουν εστρογόνα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε ένα μικρό κύκλο σχετικά με την λήψη εστρογόνων, που είναι μεγάλο κεφάλαιο στο θέμα εμμηνόπαυσης, και πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Επιστροφή στην εκπομπή Life Plus, μεγάλο κεφάλαιο για την κάθε γυναίκα, η περίοδος της εμμηνόπαυσης, και αυτό συζητάμε σήμερα με την γυναικολόγο γιατρό κυρία Μαρία Γαβρίλινα. Σε ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας και αναλύουμε ευχαριστώ, όλα πρόκλη. Αυτά για τις γυναίκες που μας παρακολουθούν, αλλά και για τους άντρες. Και πολλές γυναίκες έχουν την εξής απορία, γιατρέ. Θα αλλάξει το σώμα τους μετά την εμμηνόπαυση? Βεβαίως θα αλλάξει το σώμα τους και σχετίζεται άμεσα με όλα αυτά τα συμπτώματα, γιατί είπαμε ότι αποδοχές από γυναικείς ορμόνες υπάρχουν παντού, στο δέρμα, στο αγκιακό σύστημα, στα τυχώματα των αγγείων, στο εγκέφαλο, στο μαστό, ινσουλίνη και ο θυρεοειδής αντένας δεν παράγονται στα ίδια επίπεδα με την φάση, δηλαδή όταν αρχίζουν και μειώνεται η παραγωγή των εστρογόνων. Γι' αυτό το σώμα αλλάζει, αλλά βέβαια αυτό σχετίζεται και με άλλες ορμόνες, σαν αξιτική ορμόνη κτλ. Οποίοι δηλαδή μας προκαλούν ή μας δημιουργούν μια κατάσταση όταν χάνουμε την τόνωση των οστών, όταν χάνουμε το ύψος και οστική μάζα, όταν χάνουμε μυϊκή μάζα κτλ. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να διατηρήσουμε στα καλά επίπεδα το σώμα μας, σε καλή εμφάνιση ουσιαστικά, σε καλό shape. Χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες, όμως η ιατρική σύγχρονη έχει δυνατότητες και μπορούμε να βοηθήσουμε, να ελέγξουμε, δηλαδή εγώ θεωρώ την α και ω απορρόφηση από το εντερικό σύστημα, πώς επεξεργάζονται προουσίες σαν αμινοοξέα και άλλες προουσίες και αν μπορούμε να επανακτήσουμε ορμόνες μας σωστά. Και εκεί βέβαια βοηθούμε πάρα πολύ καλά, για να μην αλλάξει και το σώμα μας, αλλά να διατηρήσουμε και την υγεία μας και την εμφάνιση σε καλή κατάσταση, σε καλό επίπεδο. Και θα ήθελα να θίξω και ένα άλλο ζήτημα που παρουσιάζονται σε πολλές γυναίκες που είναι στη φάση της εμμηνόπαυσης, που είναι η ατονία της σεξουαλικής τους επιθυμίας. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζονται ιατρικά από το δικό σας πρίσμα ή τα προβλήματα στη σεξουαλική ζωή της γυναίκας η οποία είναι σε αυτή τη φάση? Ναι, το ένα θέμα είναι επιθυμία. Mm-hmm. Όταν χάνεται η επιθυμία και αυτό άμεσα σχετίζεται με χαμηλό επίπεδο από γυναικείες ορμόνες, όχι μόνο γυναικείες, και τεστοστερόνη εδώ παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και στις γυναίκες όταν αναφέρουν αυτό το πρόβλημα, μπορούμε να συμπληρώσουμε μικρή ποσότητα, πάλι δηλαδή υπό έλεγχο και υπό μέτρηση, αλλά μπορούμε να χορηγήσουμε μικρή ποσότητα τεστοστερόνης. Αυξάνει λίμπιντο. Ναι, mm-hmm. Είναι τρομερό. Και αν και ο σύντροφός μας είναι σε αυτή την ηλικία και όπως είπατε και στην αρχή είναι και παίρνουν και οι άντρες τη δική τους μηνόπαυση. Φάση μηνόπαυσης, μάλιστα. Ναι. Θα πρέπει να το ψάξει και ο άντρας περισσότερο και βεβαίως, η γυναίκα. Ναι, βεβαίως. Και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε. Όμως, εντάξει, χρειάζονται ελέγχοι και χρειάζονται εξετάσεις. Να αποταθούν και μπορούν να πάρουν ουσίες αυτές που λείπουν από το σώμα τους. Μάλιστα. Επειδή θέλω να λαμβάνουν οι γυναίκες που μας παρακολουθούν θετικά μηνύματα, δεν θέλουμε, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, είμαστε εδώ να πούμε πώς αντιμετωπίζουμε σωστά μια κατάσταση και σε καμία περίπτωση η εμμηνόπαυση η οποία θεωρείται στο τέλος της γονιμότητας δεν είναι συνυφασμένη ούτε με την αρχή του γύρατος, δηλαδή δεν γυρνάνε αυτόματα εκείνη την ώρα οι γυναίκες, αλλά ούτε και με την εμφάνιση προβλημάτων υγείας. Όπως μας λέει η κυρία Γαβρίλινα εδώ, χρειάζεται σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση, έγκαιρη διάγνωση και που ξεκινά και από τα 40 μας χρόνια. Λοιπόν, για να πούμε κάποια tips στις γυναίκες, πώς μπορούν πέρα από τη λήψη των ιστρογόνων, πέρα από τη λήψη όλων αυτών που μας είπατε, να βοηθηθούν κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την αλλαγή του μεταβολισμού και πώς μπορούν έτσι με διάφορους τρόπους να κατευνάσουν λίγο το θέμα εμμηνόπαυση που δημιουργεί τόσο ψυχολογικά ζητήματα όσο και σωματικά. Ναι, η λειτουργική γιατρική ακριβώς έχει το στόχο αυτό. Mm-hmm. Να εξετάσουμε το μεταβολισμό και να αναπληρώσουμε τις ουσίες αυτές που έχουμε σε έλλειψη, ώστε να δώσουμε περιθώριο ο μεταβολισμός να επαναχτιστεί από μόνο του. Σαν αμινοοξέα, βιταμίνες, μεταλλικές στοιχείες, αυτά είναι όλα χρήσιμα.
Και βέβαια κάθε γυναίκα ή κάθε άντρας πρέπει να δώσουν προσοχή στα μικρά συμπτώματα. Δηλαδή το κάθε τι είναι σαν το σώμα να μιλάει και να μας τονίσει προσοχή ότι κάτι πάει λάθος. Θεραπεύοντας τα μικρό συμπτώματα με έλλειψη ουσίας, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα για να επαναχτιστεί ο μεταβολισμός και να λειτουργήσει σωστά. Γιατί και το λίβιντο που λέτε, αυτό θα μπλοκαριστεί όταν δεν λειτουργούμε σωστά και το σώμα μας έχει ανάγκη να παράξει τα πιο κύρια και κρίσιμα σωστά, παρά να μας δώσει, δηλαδή να χαθεί ενέργεια για σεξουαλική πράξη, για παράδειγμα. Μάλιστα. Και θέλω να μου πείτε, γιατί είστε και σε αυτοειδικευμένοι στις σωματικές γονιμοποιήσεις και γενικότερα ως γυναικολόγος αντιμετωπίζετε πολλές κοπέλες στη φάση της εγκυμοσύνης. Υπάρχει περίπτωση μια γυναίκα να μείνει έγκυος στην περίοδο της κλιμακτηρίου? Βεβαίως, είχαμε και περιπτώσεις που ήταν φυσιολογική σύλληψη στα 47. Στα 47? Ναι. Μάλιστα. 46, εντάξει, δεν αναφέρω γιατί 47 είναι πιο μεγάλη ηλικία. Ναι, είχαμε περιπτώσεις όταν το σώμα λειτουργεί τόσο καλά, γιατί να μην παράγει ακόμα και το οάριο και να μην κάνει σύλληψη. Μάλιστα. Και ήταν φυσιολογική εγκυμοσύνη, μπορώ να πω. Πολύ επιδοφόρο αυτό που μου λέτε. Θέλω να πάω τώρα στην αντιπέρα όχθη. Όταν πραγματικά μια γυναίκα αντιμετωπίζει την εμμηνόπαυση στα 40 της, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο? Και ναι. Γιατί μπορεί να συμβαίνει? Ναι, υπάρχει ενδεχόμενο. Εντάξει, όπως είπαμε, αυτό σχετίζεται και με οικογενειακές καταστάσεις, με κληρονομικότητα κτλ. Είναι όμως σπάνιο, γιατρέ, αυτό? Ναι, είναι σπάνιο. Τώρα, εντάξει, δεν θυμάμαι τη στατιστική. Mm-hmm. Είναι αρκετά σπάνιες mm-hmm. περιπτώσεις αυτό, το ovarian premature failure. Όμως, εντάξει, εγώ σαν γιατρός και σαν γυναίκα θα σύστηνα βέβαια να χορηγηθεί αντικατάσταση αμέσως, γιατί θα αλλάξει το σώμα της πολύ γρήγορα και θα προχωρήσει, δηλαδή, στο γύρας πολύ γρήγορα και θα έχει πολύ χαμηλή ποιότητα ζωής. Οπότε εγώ προσωπικά συστήνω mm-hmm. να αναπληρωθεί αμέσως. Υπάρχει αυξημένη ο κίνδυνος να αντιμετωπίσει και μια κατάθλιψη η γυναίκα σε αυτή την περίοδο, δηλαδή στην εμμηνόπαυση? Βεβαίως, είπαμε για ψυχοσωματικές διαταραχές. Θα συστήνατε τα αντικαταθλιπτικά χάπια? Όχι βέβαια. Όχι. Όχι βέβαια. Αντικαταθλιπτικά, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι τελευταίες επιλογές και πρέπει να είναι υπό πολύ καλή συνεργασία με τον γιατρό, δηλαδή ή παθολόγο ή γυναικολόγο ή ό,τι αφορά, πρέπει να βρούμε με τι σχετίζεται. Αν ήταν ένας έντονος τραυματισμός ή κάτι, ας πούμε, ένα γκριφ στην οικογένεια, ναι. Τότε βέβαια και δεν σχετίζεται με βιοχημικές αλλαγές στο σώμα, τότε ίσως είναι και σωστή λύση να χορηγηθεί αντικαταθλιπτικό. Όμως, όταν ξέρουμε παράλληλα ότι αντιμετωπίζει πρόωρη μηνόπαυση η γυναίκα, δεν θα πάμε με αντικαταθλιπτικά αμέσως. Θα δώσουμε περιθώριο ο εγκέφαλος να επαναλειτουργήσει και να χτίσει mm-hmm. καλά επίπεδα σερατονίνης, αναπληρώνοντας τα εστρογόνα μας. Αφορά δηλαδή κάποιο άλλο κομμάτι μεταβολισμού, γαστροεντερολογικό για παράδειγμα, γιατί πάρα πολλές φορές χρόνιες καταστάσεις, αυτές που είναι ευερέθης του εντέρου, σχηδίζονται με κακή απορρόφηση από το λεπτοέντερο και είναι χρόνια φλεγμονή εκεί και πάλι δεν παράγουμε μια ουσία αμινόξεα που λέγεται τρυπτοφάνη, όπου είναι προουσία για σερατονίνη. Και αυτά τα άτομα αντιμετωπίζουν πολύ συχνά κατάθλιψη. Όταν θα φτιαχτεί αυτή η φλεγμονή mm-hmm. και θα δοθεί προσοχή πάνω σε εκείνο το θέμα, μπορεί το άτομο να μην χρειαστεί να παίρνει αντικαταθλιπτικά. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι τελευταία επιλογή. Αφού θα αφαιρέσουμε και θα αποκλείσουμε όλες τις άλλες διαταραχές μεταβολισμού και βέβαια πρέπει να χορηγηθούν υπό πολύ στενή συνεργασία από ψυχίατρο με τον κύριο γιατρό. Μάλιστα. Άρα κλείνουμε με αυτό το κεφάλαιο εμμηνόπαυση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Μας δώσατε το μήνυμα ότι πρέπει να ψάχνουμε περισσότερο, να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις. Να έχουμε και γνώσεις. Να έχουμε τις γνώσεις και σε συνδυασμό με ένα πολύ καλό γυναικολόγο να λαμβάνουμε τα σωστά μηνύματα και τις σωστές θεραπείες για το κάθε
τι που μας απασχολεί και το κάθε Ακριβώς. στάδιο της ζωής μας. Και η μηνόπαυση δεν είναι κάτι ουσιαστικά που πρέπει να θορυβεί και Φοβόμαστε. να φοβάται η κάθε Ναι, μπορεί γυναίκα. να αντιμετωπιστεί. Και με αυτό το μήνυμα κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, 8 και 4 το βράδυ, για μία ακόμη εκπομπή Life Plus.